δύσκολο να αφήσετε όλα τα άλλα, κάποιοι είστε σε διακοπές, κάποιοι άλλοι έχετε διάφορες δουλειές. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την φετινή δουλειά. Είναι μια δουλειά ύστερα από 3 χρόνια που ολοκληρώνεται, δηλαδή είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας. Τον πρώτο χρόνο ασχολήθηκα με το θέμα του έρωτα. Το δεύτερο χρόνο με την έννοια του θανάτου. Και τώρα αυτό που τα συμπεριλαμβάνει και τα δύο είναι ο χρόνος. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο έρωτας που φαίνεται να μας απασχολεί ήταν και λίγο το πιο εύκολο θέμα στην σύλληψη. Γιατί έχουν γραφτεί πολλά, υπάρχει ας πούμε βιβλιογραφία ή αυτό που ζούμε εμείς. Ο θάνατος ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί ήταν και δύσκολο να το αγγίξεις καλλιτεχνικά. Εγώ ευτυχώς ας πούμε στην οικογένειά μου δεν έχω βιώσει κάτι τόσο κοντινό για να μπορούσα να το επεξεργαστώ. Και τώρα το πιο δύσκολο θέμα ήταν του χρόνου. Θέλω να σας πω ότι στην ουσία, σαν άνθρωποι, είμαστε τραγικοί, ήρωες, διότι ενώ ξέρουμε ότι θα καταστραφούμε από τον έρωτα, αλλά στο τέλος υπάρχει και ο θάνατος, που πάλι είναι μια καταστροφή, δηλαδή είναι μια καταστροφή της ύλης, εντούτοις εμείς παλεύουμε και για τα δύο. Δηλαδή, κανένας δεν θα πει δεν θα ερωτευτώ, όλοι θα ερωτευτούμε, όλοι θα σπάσουμε τα μούτρα μας μπροστά σε αυτό το Θεό και στο τέλος, δυστυχώς, θα μας εγκαταλείψει το σώμα, η σάρκα, η ύλη και θα πεθάνουμε. Αυτό μας κάνει τραγικούς ήρωες, διότι όπως η Αντιγόνη ξέρει τι την περιμένει. Δηλαδή λέει ότι αν θάψεις τον αδερφό σου, σκληροκρέοντας, θα τιμωρηθείς και θα πεθάνεις. Αυτή όμως βάζει πάνω από τον νόμο της πόλης, βάζει πάνω τον ηθικό νόμο, θάβει τον αδερφό της για να μην μείνει άθαυτος και στο τέλος όμως ξέρει ότι πεθαίνει. Δηλαδή αυτό σε κάνει τραγικό ήρωα, να ξέρεις την αλήθεια, να ξέρεις ότι θα καταστραφείς και όμως εσύ χωρίς τίποτα θα πας και θα πέσεις πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Τώρα, το θέμα του χρόνου είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο χρόνος είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο. Ο χρόνος του σύμπαν δεν υπάρχει, είμαστε άχρονοι. Και στην ουσία ούτε εμείς υπάρχουμε, άρα δηλαδή στην ουσία μπορεί να μην υπάρχει το έρωτας ούτε ο θάνατος. Απλώς δεν το ξέρουμε. Διότι αυτό που βιώνουμε είναι ότι σαν μηχανές που είμαστε, παίρνουμε ερεθίσματα της ύλης, δηλαδή είτε από τα μάτια, είτε από ήχους, δηλαδή που είναι ενέργεια. Αυτό έχουμε έναν επεξεργαστή, έναν compiler στο μυαλό μας. Έρχονται αυτά τα ερεθίσματα και νομίζουμε ότι βλέπουμε, νομίζουμε ότι ακούμε. Άρα δηλαδή είναι η αδυναμία του ανθρώπου να αντιληφθεί το σύμπαν. Δηλαδή είμαστε σκόνη μέσα στο σύμπαν, αλλά απ' την άλλη έχουμε κατασκευάσει αυτό που λέμε, αυτό το πλαίσιο, αυτή την πραγματικότητα. Και τώρα το πιο σημαντικό για μένα είναι να συνδιαλλαγούμε με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Διότι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Ηράκλητος τα έχουν πει. Περάσαν οι χρονιές, δηλαδή περάσαν το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας έφερε μία χριστιανική ηθική, έναν τιμωρό Θεό, όπου έκανε επανάσταση η επιστήμη να ζητήσει από τον άνθρωπο να λυτρωθεί. Όμως και εκεί βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια τι κάνουν στην ουσία, δημιουργήσαν έναν δεύτερο Θεό, έναν τρίτο, έναν τέταρτο, γιατί οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι μηχανές Θεών και φτιάξανε τον Θεό της ύλης. Δηλαδή όλη μας η ζωή, όλο το κοσμοείδωλο στρέφεται γύρω από την ύλη, δηλαδή γύρω από το χρήμα στην ουσία τώρα. Και είμαστε σε έναν υλικό τελείως κόσμο που οι αξίες καταραίουν και εδώ καλούμαστε εμείς να αντισταθούμε. Εγώ δηλαδή με αυτή την έκθεση προσπαθώ να πω ότι δεν είμαστε αυτό μόνο που βλέπουμε, δεν είμαστε μόνο αυτό που τρώμε, που αναπαραγόμαστε, είμαστε και κάτι άλλο. Και ούτε δηλαδή μας σταματάει ο χρόνος, δεν μας σταματάει ο θάνατος. Γι' αυτό πολλά έργα θα τα δείτε σαν να είναι μισοτελειωμένα, γιατί είναι αλλού πυκνώματα, αλλού αρεώματα, έτσι όπως είμαστε. Είμαστε σε ένα επίπεδο που καμπυλώνει και ο χρόνος διάσταση δεν υπάρχει, ή όπως μερικά έργα που θα τα δείτε που είναι τελείως διάφανα, γιατί μπορεί να είμαστε απλώς σχήματα, μπορεί να είμαστε απλώς γραμμές, μπορεί να μην υπάρχουν. Σας τα είπα τώρα πάρα πολύ γρήγορα.
και όλο αυτό το θέμα της πολιτικής κληρονομιάς συμπυκνώνεται σε ένα ποίημα του Σεφέρη που λέει ότι ξύπνησα με ένα άγαλμα στο χέρι μου. Αυτό μου ξύπνησε και αυτή η ιδέα εμένα βλέποντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου ο Παπαϊωάννου το βάζει αυτό μέσα σε όλο το σκηνικό. Και είναι αυτό που λέμε ότι τώρα μπορεί να αλλάζει το παράδειγμα, να αλλάζει η αισθητική και αυτό που βλέπουμε ή δεν μπορούμε να μεταφράσουμε, να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας δίνει η Ολυμπιάδα του Παρισιού και να το απορρίπτουμε. Δεν λέω αισθητικά αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, απλώς δεν ξέρω αν ενοιολογικά το καταλαβαίνω, αν έχω τη γνώση να το καταλάβω. Διότι αν δεν καταλάβω κάτι, δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Δηλαδή την Ιλιάδα πρέπει κανείς να τη διαβάσει. Ας πούμε, ξέρω όπως θα δείτε η ωραία Ελένη εδώ πέρα που είναι ένα μικρό κορίτσι. Εγώ δεν θα μπορούσα, δηλαδή ο Όμηρος ποτέ δεν αναφέρεται πώς ήταν αυτή η ωραία Ελένη. Από τη στιγμή που θα βάλεις ένα μέτρο σύγκρισης, ότι η ωραία Ελένη είναι αυτό, είναι ξανθιά, είναι μελαχρινή, έχει ωραίους γλουτούς, έχει δηλαδή από τα πάντα, αμέσως όμως γίνεται συγκρίσιμη. Δεν την αναφέρει ποτέ, απλώς αναφέρει ο Όμηρος ότι είδε, ας πούμε, ο γέρος, ο Έκτορας, την ωραία Ελένη και έπαθε σοκ. Δηλαδή έπεσαν κάτω όλοι οι πολεμιστές. Αυτό αναφέρει, δηλαδή αναφέρει το τι γίνεται, χωρίς να την περιγράφει καθόλου. Και αυτό είναι ακόμα πιο δυνατό. Το ποίημα τώρα για να τελειώσω είναι ότι ξυπνάει ο ποιητής με ένα άγαλμα στο χέρι και στην ουσία είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Είναι αυτό δηλαδή που εμείς, ως Έλληνες, ως ανθρωπότητα, έχουμε στους ώμους μας και τελικά δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γιατί παραπέμπουμε μέσα σε αυτά που σας είπα, μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην ύλη, μέσα, δηλαδή και μας τραβάνε πάρα πολλές δυνάμεις και στην ουσία έχουμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό μας. Γι' αυτό βλέπω εγώ μια κατάρρευση των αξιών, των ηθών. Αυτό δηλαδή πρέπει λίγο να ανασυνταχθούμε. Όμως είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι το ανθρώπινο γένος έχει κάνει σπουδαία πράγματα, γι' αυτό είναι και η τέχνη, όπως η ποίηση, η ζωγραφική, που μπορεί μία λέξη δίπλα σε μία άλλη να νοηματοδοτήσει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή να δώσει μία άλλη έννοια και να μας πάει τελείως μακριά, δηλαδή να μας φτάσει σε έναν άλλο γαλαξία. Κάτι, ας πούμε, ξέρω ότι δεν θα μπορούσαμε τελικά να φτάσουμε. Αλλά νοητικά θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο γαλαξία της Ανδρομέδας. Και εδώ θα τελειώσω για να μην σκουράσω άλλο. Θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις. Μπορεί να πάμε και έξω τώρα γιατί ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη και θα χαρώ πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Επίσης, θα χαρώ πολύ να μου πείτε ότι σας προβλημάτισα. Δεν θα σας δώσω απαντήσεις, απλώς θα προβληματιστούμε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.